πολλά, χρόνια πολλά. Άπαντα από τους Ελλήνες και στους θεατρινούς. Σε όλο τον κόσμο υγεία, ο Άγιος Χαράλαμος να μας έχει καλά, να είμαστε με την ευλογία του και πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία και χαρά. Ο Άγιος Χαράλαμος φέρνει υγεία και χαρά. Τώρα ως για το θέμα του πρωτοδικείου, είναι θλιβερό. Είναι γεγονός ότι μας έχει στεναχωρήσει, μας έχει προβληματίσει. Εμείς συμπαραστατόμεθα ό,τι και αν χρειαστεί, διότι θεωρώ ότι η τριφυλία γενικότερα δεν της αξίζει αυτή η απαξίωση. Ούτε η αφαίρεση των αστυνομικών τμήματων, ούτε η υποβάθμιση που έχουν κάνει στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, που δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Δήμος με την αστυνομία, με τις κοινωνικές υπηρεσίες κτλ. Είναι απαξίωση. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρξει μία σύμπνοια, μία αγάπη και μία συνεργασία όλων μαζί, γιατί αυτός ο τόπος το βλέπουμε ότι χάνεται. Μέρα με τη μέρα χάνεται. Όλος ο τόπος, δεν εννοώ μόνο την τριφυλία, όλος ο τόπος. Γενικότερα το βλέπουμε. Λοιπόν, πρέπει εν πάση περιπτώσει να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, να προστατεύσουμε τον τόπο μας και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να παραμείνουμε. Δεν μπορεί τώρα 33.000 κόσμο, γιατί η απογραφή δεν είναι σωστή, και να φύγει το πρωτοδικείο να ταλαιπωρούνται μεγάλοι άνθρωποι ψηφιακά, ναι, σε 10 χρόνια που θα έχει νέο κόσμο και θα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αυτά. Τώρα αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι όλοι θα πρέπει να πάνε στην Καλαμάτα. Στην Τρίπολη. Από εδώ από εκεί όλη η ταλαιπωρία. Και το κόστος. Αλλά και εμάς περνώς ο υποβιβασμός αξίζει την τριφυλία. Αξίζει αυτόν τον υποβιβασμό. Την αστυνομία, το πρωτοδικείο, το ΙΚΑ, την εφορία, το κέντρο υγείας και το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο θα πέσουν κορμιά, θα γίνει πόλεμος. Δηλαδή ευτυχώς που υπάρχει και το νοσοκομείο λειτουργεί με την καλή ψυχή, το κουράγιο και τη θέληση των γιατρών και του προσωπικού. Για όνομα του Θεού. Και δεν υπάρχει νοσοκομείο εδώ, δεν υπάρχει νοσοκομείο εκεί, δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα εκεί, δεν υπάρχει υπερασπιστική εκεί. Τέλος πάντων, ποια υπηρεσία λειτουργεί. Να μας πούνε ποια υπηρεσία λειτουργεί, όπου πας σου λέει υποστελέχωση. Δεν έχω προσωπικό εδώ, δεν έχω προσωπικό εκεί, δεν έχω προσωπικό εκεί. Δηλαδή και 400 δις που έχουμε πάρει, που πήγανε. Λιμάνια, δρόμοι, τίποτα. Προχτές όπου δείκανε δύο παιδιά, δύο νέα παιδιά και το τρίτο και ακόμα χαροπαλεύει. Δρόμοι μας, τα φώτα μας. Δηλαδή τι, ποια ανάπτυξη. Συγχωρέστε με έτσι λίγο για το ανέβασμα του τόνου της φωνής. Βέβαια, είσαι δικαιολογημένος, κύριε Δήμαρχε. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι ανησυχίες αυτές μας διακατέχουν και εμένα προσωπικά και είμαι σίγουρος όλους τους πατριώτες πάρα πολύ. Και καλά θα κάνουν να σκύψουν σε αυτά τα προβλήματα και να αφήσουν κάποια άλλα που ασχολούνται τώρα να το δουν αργότερα.